Πάμε να δούμε και τα αναδρομικά πρώτα. Κύριε Τσουκαλά, ελάτε και εσείς στην όρθια συντροφιά μας. Έλα πιο εδώ, Ηλία. Μπράβο. Χωράμε, όλοι καλοί χωράνε. Από εδώ ο Κώστας. Λοιπόν, ξεκινάνε τα αναδρομικά. Είμαστε ακόμη στη φάση των σεναρίων, Κώστα. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Η απόφαση όπως είναι γραμμένη δεν υποχρεώνει να χορηγηθούν αναδρομικά. Είναι μια απόφαση η οποία λέει ότι στην πράξη δεν δικαιούνται αναδρομικά όσοι δεν έχουν κάνει αγωγές έως τον Ιούλιο του 2020 και ότι οι υπόλοιποι τα δικαιούνται, αλλά εφόσον ακολουθήσουν το δικαστικό δρόμο. Μάλιστα. Εδώ όμως υπάρχουν διάφορα σενάρια σχετικά με το τι μπορεί η κυβέρνηση να έρθει και να προτείνει, γιατί η ακρίβεια έχει πάει πολύ ψηλά, υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας. Επειδή ακούγαμε τους υπουργούς που λέγανε να μην γίνουν αγωγές, υπάρχει και ένα αίσθημα ότι πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση αυτής της ανισομέρειας που υπάρχει. Mm-hmm. Και υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι όσοι δεν έχουν προσφύγει να πάρουν ένα μέρος των αναδρομικών, π.χ. τα δώρα. Ναι. Τα δώρα, για να εξηγήσουμε, που είχαν παραμείνει το 12 που έγιναν οι περικοπές, ήταν 200 ευρώ το δώρο Πάσχα, 200 ευρώ επίδομα αδείας και 400 ευρώ δώρο Χριστουγέννων. Ναι. Άρα 800. Άρα να μην λάβουν τα επικουρικά, να λάβουν όμως τα δώρα ως ένα έναντι ποσό. Ετήσιες δόσεις. Ακριβώς, σε κάποιες δόσεις. Τώρα, το δεύτερο σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να δοθεί ένα βοήθημα για εκείνους που λαμβάνανε λιγότερο από 1.000 ευρώ. Γιατί η βασική αδικία της απόφασης και τελικά της πραγματικότητας όπως είναι, είναι ότι λάβανε κύριες συντάξεις αναδρομικά, αλλά κύριες αναδρομικά λάβανε μόνο όσοι είχαν περικοπή άνω των 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Άρα οι χαμηλότερες συντάξεις, οι οποίοι χάσανε ΕΚΑΣ, χάσανε δώρα, επικουρικές και επιδόματα, είναι οι μόνοι, ενώ είναι η πλειοψηφία, ναι, που δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ. Άρα ενδεχομένως να υπάρξει ένα focus στην κατηγορία και αυτή, προκειμένου να υπάρξει μια μερική άρση αυτού του αισθήματος. Και το τρίτο σενάριο. Έχουμε, τα είπαμε όλα τα σενάρια. Το άλλο θέμα είναι τι θα γίνει με εκείνους που έχουν δικαστική απόφαση, που έχουν πάει δικαστικά. Και τι λέει στην ουσία η απόφαση, λέει ότι αυτοί πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα. Εκεί νόμιμο πρέπει η κυβέρνηση να έρθει και να πει ότι τα δίνει έστω και με δόσεις, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε άλλα έξοδα αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό. Άκουγα χθες μια συνέντευξη του κ. Σκυλακάκη σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι, που όταν ρωτήθηκε για το αν λόγω της ακρίβειας θα δοθεί στους συνταξιούχους και δει στους χάμηλους συνταξιούχους αυτό που λέμε επιταγή ακρίβειας, Κωστή, το άφησε ανοιχτό. Δεν είπε όχι. Και λέει θα το δούμε το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω αν έρθει να κουμπώσει σε αυτό το ζήτημα τώρα των αναδρομικών. Να έρθει και κάποιοι από τους φίλους που τα δικαιούνται. Ναι. Ποια είναι η πληροφορία? Εξετάζουν ένα, θα το έλεγα εγώ, supermarket pass. Όχι δηλαδή με τη διαδικασία ότι θα πηγαίνεις να το εξαργυρώνεις, αλλά ακριβώς επειδή οι τιμές στα ράφια supermarket έχουν φτάσει στα ύψη, από Σεπτέμβριο και μέχρι τον Νοέμβριο, οπωσδήποτε το προξοφλώ προσωπικά, ναι, ότι θα έρθει μια, ας το πούμε, όπως το λέγαμε, επιταγή, ας πούμε. Αυτό θα δοθεί σε χαμηλοσυνταξιούχους. Πού σκέφτονται να το δώσουν? Χαμηλοσυνταξιούχοι. Σε χαμηλοσυνταξιούχους. Βέβαια, περιμένουν όλοι οι συνταξιούχοι από 1 Γενάρη 2023 τις αυξήσεις, οι οποίες θα υπάρξουν. Σωστό. Θα είναι από 6-8% από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, είναι χαμηλότερο από την αύξηση του πληθωρισμού. Άρα, απλά θα πάνε να απορροφήσουν μερικούς κραδασμούς της ακρίβειας. Θα είναι κάτι, εκεί βέβαια θα το λάβουν όλοι. Εκείνοι οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά, ακριβώς, περίπου το 1/3 των συνταξιούχων, δεν χαρτιά θα δούνε πραγματική αύξηση. Οι υπόλοιποι θα δούνε.